Να χαιρετήσω εδώ γιατί είμαστε παρέα σήμερα με το φίλο το Βασίλη το Λάπα. Καλημέρα σε όλους τους συμπειρώτες, τους ομογενείς, σε όλους τους Έλληνες της Ξενιτιάς που μας ακούνε από το διαδίκτυο, τους μαχητές Έλληνες. Μαχητές. Στους συμπατριώτες μας εδώ, στους μαχητές αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες. Σε όλους γενικά τους συμπειρώτες που ακούν αυτό το δημοκρατικό ραδιόφωνο και ακούει καμιά αλήθεια. Εγώ δεν κοιτάω, κύριε Μπάμπη μου, που είναι ο ένας, αν είναι δεξιός, αν είναι αριστερός. Την κάνει σωστά τη δουλειά του. Είναι τεχνοκράτης. Έχει πρόγραμμα. Να υπάρχει συνεργασία. Αυτό κοιτάμε. Η χώρα μας πλέον έχει φτάσει στα ανίποτα σημεία. Πρέπει να κάνουμε επανεκκίνηση. Να διορθώσουμε το δημόσιο τομέα. Να κόψουμε κρατικές δαπάνες. Να μας δει επιτέλους ο ξένος κόσμος στα σοβαρά. Να μας πάρουν στα σοβαρά. Πάει ο εκάστοτε πρωθυπουργός, περνάει τα σύνορα και γελάνε μαζί του. Δεν του δίνουν σημασία. Είτε λέγεται Eurogroup, είτε λέγεται το οτιδήποτε. Συγγνώμη, όταν αυτοί οι άνθρωποι, είδες τώρα τι καρακίτσες στήσαν χθες, πανηγύρι εδώ πέρα ο δήμαρχος και αυτοί. Όταν αυτοί οι άνθρωποι λένε όλες αυτές τις βλακίες που λένε, ποιος μπορεί να τους πάρει σοβαρά στο εξωτερικό? Όταν εσύ αυτή τη στιγμή δανείζεσαι με 1% και θες να βγεις στις αγορές να δανειστείς με 6,5%, ποιος θα σε πάρει σοβαρά όταν το δημόσιο σου είναι χρεοκοπημένο, έχεις υπόλοιπο προς πληρωμή, πρόσεξε τώρα, προς εξόφληση 185 δις μέχρι το 2022, δηλαδή έχεις περίπου 30 δις το χρόνο να εξοφλήσεις. Αυτά τα χρήματα στα πληρώνουν οι Ευρωπαίοι. Και εσύ τον λες το κογλύφο. Και εσύ τον βρίζεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν φτάνει μόνο αυτό. Και λες ότι εγώ θα βγω στις αγορές. Μα. Στις αγορές. Τι να κάνεις στις αγορές, παιδί μου, να πάρεις κι άλλα δάνεια. Να αποδείξει η διεθνής κοινότητα ότι είσαι αφαιρεγγυός. Να πάρεις κι άλλα δάνεια. Δηλαδή σε κοροϊδεύουν έξω γιατί είσαι ηλίθιος. Είσαι ανόητος. Μα δανείζεσαι με 1% και θα πας να δανειστείς με 6,5%. Ποιος θα πληρώσει τη διαφορά? Ο ελληνικός λαός, ο κακομοίρης. Με πώς θα την πληρώσουν, αφού τους έχεις διαλύσει όλους? Πού ήταν το έλλειμμα το 2005 και πού πήγε το 2009? Γιατί υπάρχει αυτό το ανάλγητο δημόσιο? Γιατί έχουμε τόσα εκατομμύρια πρόορες συντάξεις? Και συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε. Τους συνταξιούχους που συνεχίζουν ακόμα και παίρνουν σύνταξη στα 51, 52, 53, 55, 55 και μισό λέει. 8 δις το χρόνο. Και μέχρι το 18 ας πούμε την διασφάλιση. Τέσσερα έμφυα είναι οι πρόορες συντάξεις. Κάτω του 58 χρονών. 60-58 χρονών. Έχουμε συνταξιούχους από τα 45 μέχρι τα 58. Δίνουμε ετησίως 8 δις το χρόνο. Μόνο για συντάξεις ετησίως γύρατος είναι 26,50%. 26,50 δις. Και το 91% των συνταξιούχων είναι πρόορες συντάξεις. Πώς θα πάει αυτή η χώρα μπροστά όταν η κρατική μηχανή υπολειτουργεί? Θα βρεθεί επιτέλους ένας πρωθυπουργός να πάρει την ευθύνη και να νοικοκυρέψει το κράτος, ή θα είναι έρμεο του κομματικού του μηχανισμού και γενικούς του παλαιού κομματισμού, του δικοματισμού που μεταλλάχθηκε από ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία, έγινε ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία? Εν τω μεταξύ έγινε μια απόπειρα δολοφονίας ενός ανθρώπου ο οποίος τον στήσαν, τον βάλανε εκεί πέρα, τον εξαπάτησαν τα κόμματα, να το πούμε. Τον εξαπάτησαν τα κόμματα. Η αλήθεια δεν λέγεται τον Παπαδήμο. Έχουμε μαύρα σημεία. Τον εξαπάτησαν. Έχουμε μαύρα σημεία. Επειδή τα κόμματα δεν μπορούσαν να φτιάξουν, να κάνουν κάτι σωστό. Δεν φτάνει που τον εξαπάτησαν. Ανέλαβε ο Βενιζέλος να κάνει το κούρεμα και κούρεψε και τους ομολογιούχους. Λοιπόν και λοιπά. Έγιναν όλα τα εγκλήματα που έγιναν. Εδώ κοίταξε τώρα. Τον εξαπάτησαν και μόλις ολοκληρώθηκε η διαδικασία του haircut. Εντάξει. Τον πετάξαν την άλλη μέρα να αναλάβουν την εξουσία πάλι τα λαμόνια. Για να συνεχιστεί το φαγόποτι. Για να συνεχιστεί το φαγόποτι και η πελατειακή σχέση. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, και γίνεται μια απόπειρα να δολοφονηθεί αυτός ο άνθρωπος. Τα αίτια είναι άγνωστα. Αυτοί που προσπάθησαν να τον δολοφονήσουν είναι άγνωστοι. Αλλά όλοι έχουν άποψη. Μα είμαστε τόσο ανόητος, ανόητοι σαν λαός. Μήπως ήταν ένα μήνυμα προς το πολιτικό σύστημα να με βρεθεί λύση με τεχνοκράτη πρωθυπουργό? Μήπως. Εγώ λέω μήπως. Αλλά τα σενάρια θα πω. Εγώ δεν το θέτω έτσι. Με τα σενάρια όμως. Δεν γίνεται. Ναι. Με το θα, το να, το όταν κλπ. Δεν γίνεται δουλειά. Εδώ πρόκειται για μια απόπειρα δολοφονίας ενός ανθρώπου. Περίεργη. Που το πολιτικό, τα κόμματα τον εξαπάτησαν. Υποτίθεται το λάθος του. Τον έβαλαν πάνω μέχρι τη λήξη της θητείας. Έτσι. Της κοινοβουλευτικής θητείας αυτής όπως προβλέπει το Σύνταγμα και τον πέταξαν στο εξάμηνο
και πήγαν σε εκλογές. Ο αντιμνημονιακός τότε Σαμαράς με το μνημονιακό Βενιζέλο. Δηλαδή τα πράγματα εδώ είναι, ξέρεις καμιά φορά, πώς βγάζεις ρε παιδί μου εσύ συμπέρασμα ότι ο Παπαδήμος έφταξε για όλα, ότι έκανε τα εγκλήματα. Βολεύει να βρούμε ένα θύμα να τα φορτώσουμε πάνω. Ναι, στο μικρόφωνο. Στο... Σε αυτή τη χώρα. Ναι. Βολεύει να βρίσκουμε ένα ξυλαστήριο θύμα. Έτσι, εδώ έτσι, και δεκαετίες. Να επανέλθω λίγο, Μπάμπη, στο θέμα Παπαδήμου, γιατί εδώ υπάρχει παραπληροφόρηση. Όπως λέει και ο πρόεδρος μας, ο κύριος Λεβέντης, ο κύριος Παπαδήμος ήρθε σε μια δύσκολη στιγμή για τη χώρα. Τον εκαλέσανε από όλα τα ευρωπαϊκά τοξικόμματα. Σε καμία, αναλάβει... σε καμία δύσκολη στιγμή δεν ήρθε. Ήταν εύκολο να διορθωθεί η κατάσταση. Εύκολο, δεν, όχι. Δεν θέλω να πάρω την ευθύνη. Εντάξει. Εύκολο, όχι. Αλλά τα λαμόγια δεν ήθελαν να θίξουν τον εαυτό τους. Το λάθος του κυρίου Παπαδήμου πίστευε ότι υπήρχαν κόμματα, θα λειτουργήσουν τα κόμματα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Τι έκανε ο κύριος Παπαδήμου? Δέχθηκε τους όρους των κομμάτων. Ενώ έπρεπε ο ίδιος να κάνει μια κυβέρνηση με 10-12 υπουργούς και να κάνει το πρόγραμμά του σαν τεχνοκράτης. Ανταυτού είδαμε ένα υπουργικό συμβούλιο 75 ατόμων. Έπρεπε να πει φεύγω αυτή τη στιγμή. Δεν τον αγιοποιώ. Τώρα δεν τον κάνουμε άγιο τον κύριο Παπαδήμου, αλλά ήρθε για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Ναι. Να μιλήσει με τους θεσμούς. Έπρεπε να πει Βενιζέλε, δεν κάνεις για υπουργός οικονομικών. Εκεί ήταν το λάθος του. Δεν είναι πολιτικός άνθρωπος. 23 χρονών βρέθηκες με διδακτορικό. Δεν γίνεται στην Ελλάδα 23 χρονών να έχεις διδακτορικό και σε επιστήμη που δεν υφίσταται. Είναι πλατσκοεπιστήμη, δεν είναι επιστήμη συνταγματολογία. Μα τι είδαμε εκείνη. Σε ποιο αξίωμα βασίζεται η συνταγματολογία? Τι θα πει συνταγματολόγος? Τι θα πει, τι επιστήμη είναι η συνταγματολογία? Επιστήμη θα ήταν η διανεμητική δικαιοσύνη, η οποία δεν διδάσκεται στα πανεπιστήμια. Η συνταγματολογία τι επιστήμη είναι? Ερμηνευτές αγνώστων συγγραφέων. Βρέθηκε στα 23 λοιπόν αυτός με πτυχίο. Δεν ξέρεις κύριε από οικονομικά. Πιάσε τη γωνία σου. Έχουμε ανθρώπους. Μπήκε μέσα στον κομματικό οργανισμό του ΠΑΣΟ και εξελίχθηκε. Αυτό είναι. Εντάξει. Συγγνώμη. Το πανεπιστήμιο. Δηλαδή, τώρα για να μην τρελαθούμε, το 2012 τι κυβέρνηση τεχνοκρατών έγινε? Καμία. Ποιος ήταν τεχνοκράτης? Ο Βορύδης ήταν τεχνοκράτης. Ποιος ήταν? Ο Γεωργιάδης ήταν. Ποιος ήταν? Βάλανε πάνω το Σάμπο. Ο Αβραμόπουλος. Λοιπόν. Ποιοι ήταν τεχνοκράτες? Δεν έπρεπε να δεχτεί. Γιατί δέχτηκε κι αυτός? Έχει ευθύνες που δέχτηκε. Φυσικά έχει κάποιες ευθύνες, αλλά. Έχει μεγάλη ευθύνη που δέχτηκε. Οι υπουργοί εκείνης της περίοδου δεν λειτουργήσαν υπέρ του λαού, αλλά υπέρ των κομμάτων και των επερχόμενων εκλογών που θα γινόντουσαν σε 4-5 μήνες. Κομματικά γραφεία ήταν τα υπουργεία. Άστο σου λέει το κορόιδο και να παλεύει με τους θεσμούς. Εμείς κοιτάμε τα κόμματά μας. Δεν ξέρω αν ήταν κορόιδο, γι' αυτό σου λέω δεν μπορώ να τον αγιοποιήσω εγώ τον κύριο Παπαδήμο και δεν θα το κάνω από αυτήν την εκπομπή να αγιοποιήσω ανθρώπους. Που το καθόλου δεν είμαστε υπέρ των αγιοποιήσεων. Που το αποτέλεσμα τους, γιατί μαζί, με την περικοπή συντάξεων και μισθών του 2012 έγιναν και εγκλήματα σε βάρος του συνόλου των παραγωγικών τάξεων. Το 2012 ξεκίνησε η φορολόγηση από το πρώτο ευρώ με 29%. Το εύκολο θύμα. Αυξήθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές. Διαλύθηκε ο παραγωγικός ιστός της χώρας. Οι μισθοί έφτασαν 400 ευρώ. Δεν θα αγιοποιήσουμε τον Παπαδήμο. Πόσο πήγε το χρέος επί του ΑΕΠ, κύριε Μπάμπη, τότε με το χερκάτ? Και την ίδια περίοδο, έτσι, είχαμε τεράστια αύξηση. Βέβαια, φυσικά πρέπει να πούμε ότι προηγήθηκε η αύξηση του χρέους με τα 110 δις του πρώτου μνημονίου. Τα οποία φαγώθηκαν όλα και δεν κατέληξε. Το PSI τι μας έφερε επί του ΑΕΠ το ποσοστό? 127 ήταν, έφτασε. Το κατέβασε ο κύριος Παπαδήμος? Όχι, όχι. Δεν το κατέβασε 127. Δεν κατέβηκε στο 127, οπότε είχε φτάσει 450. Τα 345 του Καραμαλή. Πήραμε κι άλλα 110. Τόσα επαρέδωσε ο Καραμαλής. Πήρε 183. 3 και τα πήγε 300. Τα πήγε 325, αν θυμάμαι καλά. Κάπου εκεί. Και λοιπόν, κυκλοφορεί ελεύθερος. Και ο Παπανδρέου με το μνημόνιο πήρε άλλα 110. Τα 325 έγιναν 440. Πόσα έγιναν? Ναι. Απίστευτα πόσα τώρα, έτσι. 440. Και ήρθαμε με το κούρεμα και τα κάναμε 340. Και τα 340 με τι κούρεμα? Κούρεμα που κουρεύτηκαν. Ομολογιούχοι, έγινε έτσι. Σφαγή. Σφαγή, κανονική σφαγή έγινε. Λοιπόν. Μπήκε σε ρυθμό. Λοιπόν. Μεταρρυθμίσεων η χώρα. Ήμασταν πάλι μετά τον Παπαδήμο. Με το κούρεμα ήμασταν στο 180% το ΑΕΠ που βρισκόμαστε ακόμα σήμερα. Ακόμα σήμερα. Δηλαδή 7 χρόνια στο Βρόντο. Έτσι. 7 χρόνια στο Βρόντο. Δεν έγινε λοιπόν τίποτα. Γίνανε μεταρρυθμίσει στα 7 χρόνια. Δεν έγιναν μεταρρυθμίσει ποτέ. Γιατί? Και δεν γίνονται. Και δεν γίνονται. Γιατί? Γίνονται τώρα. Γιατί δεν η μόνη μεταρρύθμιση τώρα που έγινε είναι ο ΕΦΚΑ και αυτό θέλουν να τον διαλύσουν.
ψάχνουν να βρουν τρόπο να περνάνε τροπολογίες για να παραμένουν οι προνομιούχοι προνομιούχοι. Άρα τι βρίσκουμε? Ακόμα τι έγινε? Ούτε καν τις λογιστικές εγγραφές των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων δεν διόρθωσαν. Τώρα λες επικίνδυνα πράγματα και αλήθεια. Τις λογιστικές εγγραφές δεν διόρθωσαν τότε. Ναι. Γι' αυτό λέμε ότι ο Παπαδήμος έχει και αυτός μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Αλλά επειδή... 4 μήνες έκατσε. Επειδή τι έχει... να κάνει, ναι, σε... όχι. Πρόσεξε με. Επειδή όμως γνωρίζουμε ότι όλο το παιχνίδι παίχτηκε από τα κόμματα και έψαχναν να βρουν ένα. Εξυλαστήριο φήμα να φορτώσουν. Κάπου να φορτώσουν, έτσι. Τα κακοσκήμενα και το κάνανε. Βρήκαν τον Παπαδήμο. Ναι. Βρήκαν τον Παπαδήμο. Ναι, ναι. Είναι αδιαπλοκή περιθώρια με την έννοια που είχαμε πριν, δηλαδή των έργων και λοιπά, των μεγάλων έργων και αυτά. Περιορίζεται, πάμε σε μικρότερη διαπλοκή. Ξεκινάνε από τις τηλεοπτικές άρειες, πολύ διασπασμένη. Από τα χειραγώγηση του κόσμου από τα ΜΜΕ. Έτσι, πιο πολύ διασπασμένη διαπλοκή, μικρότερου έτσι, βεληνεκούς, μικρότερη διαπλοκή. Οι εφοπλιστές εκεί βλέπουμε να ασχολούνται με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ποιος θα διαθέσει χρήματα που θα χάσει σε εταιρείες που είναι βέβαιο ότι δεν υπάρχει τρόπος να είναι κερδοφόρες ποτέ. Ποιος σοβαρός επιχειρηματίας μπορεί να επενδύσει σε μια αγορά μέσων μαζικής ενημέρωσης η οποία στηρίζεται σε 10 πολυεθνικές και στις τράπεζες και στις τηλεπικοινωνίες. Που τηλεπικοινωνίες, ναι. Όλο το σύνολο της διαφημιστικής δαπάνης προέρχεται από αυτούς. Τώρα έχουμε μια ρητορική από την κυβέρνηση για τη διευθέτηση του χρέους. Πέφτει στο κενό, πέφτουν οι μάσκες. Πήρε τους 153 ψήφους λέγοντας ψέματα στους βουλευτές του. Το χρέος θα συζητηθεί μετά τον Αύγουστο του 2018. Έτσι είναι η συμφωνία από τον Αύγουστο του 2015. Ναι. Η κοινωνία δεν μπορεί πλέον να εμπιστευτεί το πολιτικό σύστημα και αυτό είναι κακό για τη δημοκρατία. Να το πούμε λίγο αυτό τώρα για το 18 που λες. Ναι. Γιατί αυτό έχει σημασία. Το 18 δεν τελειώνει η εξόφληση των ομολόγων που διακρατά αυτή τη στιγμή η Ευρώπη. Η εξόφληση των ομολόγων που διακρατούν οι θεσμοί τελειώνει το 2022. Πρέπει να το καταλάβει ο κάθε ακροατής που ακούει αυτή την εκπομπή. Δεν τελειώνει το 18. Έχουν πληρωθεί ομόλογα 6 χρόνων και απομένουν να αποπληρωθούν ομόλογα άλλων 6 χρόνων. Τα διακρατά η Ευρώπη. Δεύτερη αξιολόγηση τώρα προχθές υπογράψαμε ως δημόσια διοίκηση της Ελλάδος ότι στον επόμενο προϋπολογισμό του Νοεμβρίου θα μπει κωδικός ασφαλιστικών εισφορών. Το δημόσιο δεν πληρώνει τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων του. Δεν πλήρωσε ποτέ. Ούτε ένα ευρώ. Γι' αυτό οι δημόσιοι υπάλληλοι καμιά φορά τους λες. Λέει, μα πληρώσαμε. Αέρα. Ως εργοδότης, το δημόσιο είναι το μεγαλύτερο λαμόγιο. Μεγαλύτερος μπαταξής. Ο μεγαλύτερος δεν πλήρωσε. Φτιάχνει λογιστικές εγγραφές. Δεν πλήρωσε ποτέ στα ταμεία τις ασφαλιστικές. Αν ήταν δυνατόν να πλήρωνε τέτοιο επίπεδο έτσι κρατήσεις της τάξης, δηλαδή είχαν μεικτό μισθό των 4.000 και έπαιρνα καθαρά στο χέρι, ας πούμε, 2.000 να πλήρωνε. Ήθελε άλλον ένα προϋπολογισμό για να πληρώνει τις ασφαλιστικές εισφορές. Πού θα τον έβρισκε? Μιλάμε για απάτη. Διαχρονική απάτη το ασφαλιστικό σύστημα. Είναι πρώτη φορά που στη δεύτερη αξιολόγηση υποχρεώνεται η ελληνική δημόσια διοίκηση να περάσει τον προϋπολογισμό κωδικό για να καταβάλει τις εισφορές των εργαζομένων της. Ναι. Δεν πληρώνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, δεν πλήρωσαν ποτέ ούτε ένα ευρώ εισφορά. Και τι κάνανε? Κάνανε την τριμερή. Τι κάνανε αυτοί οι αλήτες στα κόμματα? Τη λεγόμενη τριμερή χρηματοδότηση. Έβαζε το δημόσιο ένα ποσό και έλεγε να βάζω κι εγώ. Χρεοκόπησαν τα ιδιωτικά ταμεία που θα έπρεπε να έχουν πλεόνασμα, γιατί ήταν όλα τα ταμεία τα ιδιωτικά, ήταν υγιή. Και γιατί ήταν υγιή? Γιατί αν δεις τη σχέση εργαζομένων με συνταξιούχους του ΙΚΑ, ας πούμε, μάλιστα, θα δεις ότι εργάζονται 4 και παίρνει ένα σύνταξη. Ένα σύνταξη. Αν δεις τη σχέση εργαζομένων προς συνταξιούχους του ΟΑΕ, θα δεις ότι εργάζονται 5 και παίρνει ένα σύνταξη. Μόλις 250.000 συνταξιούχους έχει ο ΟΑΕ αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αν δεις τη σχέση εργαζομένων ΟΓΑ προς συνταξιούχων, θα δεις ένα προς 7, ένα προς 8 ήτανε. Μιλάμε για υγιή ταμεία. Και τι κάνανε? Στο δημόσιο πόσο ήτανε, κύριε Μπαμπή? Στο δημόσιο πόσο, το ακριβώς αντίθετο. Ένας με 4. Δηλαδή τι 4 έχουμε? 4 συνταξιούχοι. Έτσι, έχουμε το ακριβώς αντίθετο.
Και μετά φταίνει το κογλίφιο. Ξένοι Ευρωπαίοι, αυτοί που σου δίνουν οξυγόνο φταίνε. Έχουμε για τα κακοσκήμενα στη χώρα μας. 5 συνταξιούχους προς έναν εργαζόμενο στο δημόσιο. 5 συνταξιούχους προς έναν εργαζόμενο. Και βγαίνουν τα μέλη της κυβέρνησης και λέμε εσύ εκβιαζόμεθα. Και εξαπατούσαν, κύριε Κατρούγκαλη. Και εξαπατούσαν τον κοσμάκι, τον κόσμο, τον εξαπατούσαν με την τριμερή χρηματοδότηση. Πού εκβιάζεσαι, κύριε Κατρούγκαλη, από τους Ευρωπαίους? Που σου λέει να φτιάξει κράτος, ναι, ναι. Να κάνεις μεταρρυθμίσεις. 140 σημεία είναι τα μεταρρυθμιστικά να κάνεις στην τριετία και έχεις κάνει μόνο το 8%, 12. Πού είναι τα υπόλοιπα? Και με τι μούτρα βγαίνεις έξω και ζητάς δανεικά? Πάνε και ελάφρυση χρέους. Ναι. Μισό λεπτό. Πάνε και έχουν θέσει το lockout. Τι είναι το lockout? Το lockout είναι, κύριε, αν εσείς, αν δεν λειτουργεί η υπηρεσία, γιατί με υπαιτιότητα εργαζομένων δεν θα πληρώνει μισθό. Και πάνε τότε εδώ και στείλουν τα πόδια και λέει όχι, θα πληρώνονται. Γιατί να πληρώνονται? Γιατί δεν τους πληρώνει φυσικά ο υπουργός ή ο δημόσιος υπάλληλος. Κάποια κορόιδα φορολογούνται. Σου κλείνει την υπηρεσία, σου κλείνουν την υπηρεσία, εργάζονται σε μια υπηρεσία, έτσι, 10.000 άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα. Και από αυτούς 100 άνθρωποι απεργούν. Σε σημεία τέτοια, απεργούν, ναι, σε σημεία τέτοια άνθρωποι που δεν μπορεί να λειτουργήσει η υπηρεσία. Ξέρεις πώς το στείλουν αυτό το πράγμα? Δηλαδή, ας πούμε, στον ΟΣΕ είχαν εργαζόμενους, 4.000 εργαζόμενους. Απεργούσαν 100 μηχανοδηγοί. Έκλεινε η εταιρεία. Τέλος, ναι. Οι υπόλοιποι 3.900 έπαιρναν μισθό. Τι κάνανε αυτοί αφού έπαιρναν το μισθό? Φτιάχναν ένα ταμείο και έδιναν τα χρήματα της ημέρας που απεργούσαν οι μηχανοδηγοί στους μηχανοδηγούς. Καταλαβαίνουμε γιατί. Τι λέει ο κύριος Λεβέντης από όταν είδε στη Βουλή? 9 σημεία να έχουμε θετικό πρόσωπο στην οικονομία. Κάποια δημοσιογραφικά κέντρα, κάποιες εκπομπές, κάποιοι μεγαλοδημοσιογράφοι προσπαθούν να γελιοποιήσουν τον πολιτικό λόγο της Ένωσης Κεντρών. Τα 9 σημεία δίνουν ανάσα στους χαμηλόμισθους, στους χαμηλοσυνταξίους, στις μονογονεϊκές οικογένειες, στον άπορο. Δεν θέλουν τα συμφέροντα. Παλεύει ο πρόεδρός μας. Ζητάει μια κυβέρνηση 200-240 βουλευτών. Έστω αυτή την ίτσα στη στιγμή να μας πάρουν ο κόσμος στα σοβαρά. Μια τεχνοκρατική κυβέρνηση. Αλήθεια, 12 το πολύ υπουργών. Μισό λεπτό. Να σε ρωτήσω κάτι, Βασίλη. Ναι. Τι χρειάζονται τα γραφεία των βουλευτών σήμερα με τους μετακλητούς υπαλλήλους που έχουν τεράστιο κόστος για την κοινωνία? Θέλουμε 10 ώρες να τα αναλύσουμε. Τι χρειάζονται, τι ρόλο παίζουν τα γραφεία των βουλευτών? Είπαμε, το πελατειακό κράτος ζει και βασιλεύει. Το πελατειακό κράτος. Οι βουλευτές ζει και βασιλεύει. Γιατί έχουν γραφεία, τι τα χρειάζονται? Έχουμε κάνει άπειρες προτάσεις, κύριε Μπάμπουμ, και μέσα στη Βουλή δεν τις ακούει ο πολιτικός κόσμος. Η κοινωνία μπορεί να τις αποδέχεται, το πολιτικό σύστημα όχι. Όταν λέμε την ίστατη στιγμή, δεν το λέμε με χαρά, να κοπούν άμεσα οι συντάξεις των πλουσίων, εννοούμε ανθρώπων συνταξιούχων που έχουν εισοδήματα άνω των 3.000 ευρώ. Αυτό είναι μείωση 500 εκατομμύρια μηνιαίως στον προϋπολογισμό. Επί 12 δείτε τη διαφορά πόσο είναι. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί δεν έχεις έσοδα, δεν έχεις επενδύσεις. Να βοηθήσω τη συζήτηση. Σωστό, σωστό. Προς επίρρωση των όσων λες, όταν η Σουηδία το 1990-91 που γεννήθηκα εκεί, είχε πρόβλημα οικονομικό, ο τότε πρωθυπουργός έκανε μια ενέργεια. Κάλεσε όλους τους καθηγητές πανεπιστημίου, τους οικονομολόγους, σε συνέδριο. Για ποιους Έλληνες οικονομολόγους μιλάτε? Όχι, μιλάω για τη Σουηδία. Εγώ το τι έκανε η Σουηδία? Τους κάλεσε όλους σε συνέδριο και τους είπε: θέλω να μου ετοιμάσετε ένα οικονομικό πρόγραμμα σαφές, τεκμηριωμένο με τη δική σας ευθύνη για να βγει η χώρα από την κρίση. Από την κρίση. Είχαμε στο παρελθόν όμως προτάσεις. Από όλες τις οικονομικές σχολές της Σουηδίας. Το σύνολο των μελών ΔΕΠ, όχι έναν και δύο. Επιστημονικά τεκμηριωμένο και σαφές πρόγραμμα εξόδου από την κρίση. Με βάση, πρόσεξε, με παραδοχές 1, 2, 3. Γιατί χωρίς παραδοχές δεν μπορείς να βγάλεις πρόγραμμα. Πρέπει να έχεις κάποιες παραδοχές. Δεν γίνεται. Αν μιλάμε στον αέρα και λέμε βγάζω γενικά και αόριστο, ο καθένας θα πει το κοντό του και το μαγείο. Υπήρχαν και λογικές φωνές στο παρελθόν. Και η Σουηδία όχι μόνο βγήκε από την κρίση, αλλά παραμένει μία από τις ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου. Πλανήτη, ναι. Είναι 6 εκατομμύρια κάτοικοι, 6,5 πόσα είναι. Άλλα τα μεγέθη. Είναι 6 εκατομμύρια κάτοικοι, 6,5 εκατομμύρια. Έχει βαριά βιομηχανία. Και παράγουν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της τάξεως των 670 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Το έχει καταλάβαμε. Η σκανδιναβική αυτή χώρα όμως έχει άλλες. Μα μπήκαν σε κρίση. Άλλα. Δεν έχει Τούρκο δίπλα, συγγνώμη. Δεν έχεις να φεύγει το μισό ΑΕΠΣΕ. Έχει Ρώσο. Καμία σχέση. Εξοπλίζονται κι αυτοί. Έχουν εξοπλισμούς. Καμία σχέση ο Ρώσος τώρα με τον Τούρκο. Ναι. Δεν έχουν παραβιάσεις, ναι. Δεν έχουν απειλές. Λοιπόν. Δεν είχαν πολέμους, δεν είχαν εμφυλίους, δεν είχαν πολιτικές ανομαλίες. Οι ίδιοι δεν είναι πλάκησαν σε πολέμους. Ναι. Δεν είναι αυτό το θέμα. Μπήκαν σε κρίση, πολύ σοβαρή κρίση. Άλλους γείτονες έχει η Σουηδία, άλλους έχει η Ελλάδα. Κοίταξε, αν θέλουμε να βρούμε τώρα δικαιολογίες, γιατί, γιατί δεν θέλουμε να εμπλέξουμε την επιστήμη, μπορούμε να βρούμε να βάζουμε τον κάθε Αλμπάνι πολιτικό να μας λύσει τα προβλήματα. Εδώ δεν μιλάμε για Αλμπάνιδες. Εδώ θέλουμε τεκμηριωμένη άποψη, πρόσεξε, που να έχει την ευθύνη αυτοί που υπογράφουν, να έχουν την ευθύνη. Να θυμίσουμε του κύριου Σιμίτη ότι υπήρχαν προτάσεις. Συγγνώμη, είχαμε προτάσει τον κύριο Γιαννίτσα από τον κύριο Σπράου. Ποιος εξηγεί στο Ταμείο. Όχι, όχι. Μεμονωμένες προτάσεις. Και τι έγινε όμως. Μεμονωμένες προτάσεις. Πλακώσανε συνδικαλιστές και τα. Ναι, τελειώσανε. Δεν κάλεσε ο κύριος Σιμίτης ένα συνέδριο όλους τους επιστήμονες αυτού του ναι, κλάδου. Ναι, ευθύνη στον κύριο Σιμίτη, ναι, αλλά υπήρχαν οικονομολόγοι επιστήμονες με προτάσεις. Λοιπόν, τι έκαναν τα λοιπά κόμματα λοιπόν όταν είναι μεμονωμένοι οι επιστήμονες που τοποθετούνται πάνω σε ένα θέμα και δεν είναι το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας, βγαίνει ο το αντίπαλο κόμμα και σου λέει αυτός είναι δικό σου, ναι. Και στοχεύει εκεί και αρχίζει η συνωμοσιολογία. Τα καπετανάτα δηλαδή. Έτσι δεν είναι. Αν όμως υπήρχε ίδια αντίληψη από το σύνολο των επιστημόνων, δεν θα γινόταν αυτά που ναι, γίνονται. Είναι προσπάθεια, ναι. Μια ανεξάρτητη προσπάθεια. Εδώ οι άλλοι προσπαθούν, οι τσοπάνιδες εκεί στη Βουλή, να λύσουν το θέμα της παιδείας και δεν έχουν ανακατέψει το σύνολο, όταν λέμε το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας. Χωρίς εξαιρέσεις. Χωρίς υγιείς προτάσεις. Πού πας. Πού πας, βρε Καραγκιόζη, εσύ ανέλαβες ένα υπουργείο, βρε τσοπάνι, χωρίς να μετέχουν φορείς, χωρίς να μετέχει κανένας, βρε τσοπάνι. Που βρίζω τον Τσοπάνη, γιατί είσαι πολύ χειρότερος από τον Τσοπάνη. Ναι. Ο Τσοπάνης είναι μια χαρά άνθρωπος, οικογενειάρχης, κύριος. Και μαχητής. Βρε Τσόλη, που θες να λύσεις το πρόβλημα της παιδείας μόνος σου, Καραγκιόζη, και αρχίζεις και ξυλώνεις το ένα και κάνεις το άλλο, και γίνεται αυτή η δουλειά στην Ελλάδα. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Δεν έχουμε επιστήμονες. Έχουμε ή δεν έχουμε επιστήμονες. Τότε γιατί τους πληρώνουμε όλους αυτούς στα πανεπιστήμια. Γιατί τους πληρώνουμε. Για ποιο λόγο τους πληρώνουμε. Θέλω να μάθω. Δεν μπορεί η επιστημονική κοινότητα να τοποθετηθεί με τεκμηρίωση πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα, στο θέμα της οικονομίας, στο θέμα της παιδείας. Η κομματική επιστημονική κοινότητα, θα λες κύριε Μπάμπη. Γνωρίζουμε τι γίνεται εδώ και δεκαετίες στα πανεπιστήμια. Άκουσε, γνωρίζουμε το γνωρίζουμε και πώς γίνονται καθηγητές. Ναι, αλλά δεν μπορεί εντάξει. Να σου πω κάτι. Εδώ έχουμε φεουδαρχία. Το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας όμως είναι τελείως διαφορετική υπόθεση όταν τεκμηριώνει επιστημονικά τα ζητήματα από το να μιλάμε για τους κομματικούς καθηγητές που βγαίνουν και στα παράθυρα και εξευτελίζονται συνεχώς. Αν δεις πόσοι πέρασαν, πόσοι καθηγητές οικονομικών πέρασαν από τα πάνελ στα διάφορα σόου που κάνει μα τηλεόραση. Εδώ βγαίνουν καθηγητές και σου λέει να γυρίσουμε σε εθνικό νόμισμα. Δηλαδή εδώ γίνονται κλίματα. Εδώ έχουμε το χιονάκι, έχουμε το. Χιόνις, πώς λέγεται. Έχει απελπιστεί ο Έλληνας πολίτης με αυτά που ακούει. Έτσι. Δεν υπάρχει καθαρή φωνή. Τέσσερι πυλώνες λοιπόν, κύριοι, λέει η Ένωση Κεντρών. Τέσσερι πυλώνες διακομματικοί. Υγεία, παιδεία, εθνική άμυνα και οικονομία. Εθνικό σχέδιο δεκαετίας. Ναι. Δεν μπορεί να ανεβαίνει ο εκάστοτε πρωθυπουργός και να τα αλλάζει αυτά που έκανε ο προηγούμενος. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Θα διορθώσει επιτέλους, κύριε Τσίπρα, το δημόσιο. Θα γίνει αυτή η αξιολόγηση. Ψάχνει για τέτοια κατάσταση. Θα γίνει αυτή η ρημάδα αξιολόγηση στο δημόσιο. Να δούμε ποιοι είναι οι κυφήνες. Ποιοι δεν παρίστανται στην οργανική θα μάθουμε, ρε παιδί μου, πώς είναι, πόσους οργανισμούς έχει το δημόσιο. Θα μάθουμε επιτέλους τι γίνεται με αυτούς τους οργανισμούς που δεν έχουν απογραφεί. Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο, γιατί είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, γιατί είναι κράτος. Γιατί είναι κράτος. Τώρα μπαίνει σε αυτοκογραφία. Σύλλογος όμως. Συγγνώμη, για να πούμε κάτι τώρα. Είναι ένας σύλλογος αλλοδαπών. Δικαίωμά τους είναι να έχουν σύλλογο. Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, για ποιο λόγο είναι. Όχι αλλοδαπή, Έλληνες πολίτες είναι, δεν είναι. Είναι Έλληνες πολίτες, ναι. Αλλά οι ίδιοι δηλώνουν. Οι ίδιοι δηλώνουν. Για να είμαστε σαφείς. Ναι. Όχι μόνο αλλονούθη σχέματος. Οι ίδιοι δηλώνουν ότι είναι άλλη φιλοσοφία άνθρωποι. Δικαίωμά τους είναι.
σε μια ελεύθερη κοινωνία ο καθένας έχει το δικαίωμα να πιστεύει ότι θέλει. Δεν μπορείς να του υπαγορεύσεις εσύ και να του επιβάλλεις το τι θα πιστεύει. Αποδίδει φόρο. Έτσι. Αλλά... Αποδίδει φόρο. Στον υπολογισμό αποδίδει φόρο το ΚΙΣ. Αν αποδίδει φόρο το ΚΙΣ. Ναι. Έμφυα αποδίδει. Δεν το γνωρίζω αυτό. Αποδίδει. Υπάρχουν κάποια παλιά διατάγματα που έχω δει που τους καθιστούσαν έτσι αφορολόγητους. Μάλιστα. Κατά συνέπεια λοιπόν, εντάξει. Αλλά αυτό που εγώ θέλω να πω και να τονίσω εδώ είναι ότι πώς γίνεται να μην γνωρίζουμε πόσοι είναι οι οργανισμοί του δημοσίου. Εδώ μιλάμε πόσο ανόητοι μπορούμε να είμαστε ως πολίτες να δεχόμαστε να υπάρχει αυτή η άθλια δημόσια διοίκηση που δεν γνωρίζουμε ούτε καν πόσους οργανισμούς έχει. Εδώ κοιτάμε να γίνει μια κάθρα στο δημόσιο και μου έρχεσαι και μου λες θα γίνουν 60.000 προσλήψεις. Πόσο θα πληρώσει ακόμα ο ιδιωτικός τομέας, ο ελεύθερος επαγγελματίας και ο αγρότης. Αυτό γίνεται τα τελευταία 50 χρόνια. 10-20 οικογένειες, μεγαλοσχήμονες, ελέγχουν τα ΜΜΕ και ανεβοκατεβάζουν οι κυβερνήσεις. Και όταν έρχεται ένας Ευρωπαίος να σου κάνει μια απογραφή, να νοικοκυρέψει το κράτος, αρχίζουμε. Ζιλχάι, Άχτουμ, Άχτουμ, Τσολάκογλου ένας, προδότης ο άλλος, το κογλίφος ο ένας, το κογλίφος ο άλλος, εκβιαζόμαστε λένε οι τωρινοί. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Και έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης και σου λέει θα μειώσω συντελεστές φορολογίας. Ωραία. Α, πού θα βρεις αντίμετρα? Να τους μειώσεις τους συντελεστές. Μόνος σου μπορείς ή πρέπει να πάρεις την άδεια απ' έξω? Ζητάμε απλή αναλογική. Την ψηφίσαμε πέρυσι το καλοκαίρι. Η κυρία Γεννηματά δεν την ψήφισε. Μέγα προδοσία για τη δημοκρατία. Έχουμε αναθεώρηση συντάγματος η επόμενη Βουλή. Δεν το συζητάει κανείς. Δημοκρατία, κύριε, ξεκινάει με την απλή αναλογική. Έχουμε δημόσια τηλεόραση? Όχι. Έχουμε κρατική τηλεόραση. Μιλάνε τα κόμματα εκτός Βουλής στη δημόσια τηλεόραση? Όχι, δεν μιλάνε. Τότε τι δημοκρατία? Το φαγωπότι, όπως λες και εσύ, κύριε Μπάμπη, συνεχίζεται. Με κρατικές διαφημίσεις, με συμφέροντα και πάει λέγοντας στο Βασίλειο. Ο πρόεδρος τα λέει μέσα στη Βουλή, τα λέει σε επαρχιακά κανάλια, κάνει τον αγώνα του, τα στελέχη του όλα. Να διορθώσουμε την κατάσταση πριν πέσουμε οριστικά στον κρεμό. Και τότε όχι Βενεζουέλα θα γίνουμε. Θα γελάνε και Σύριοι με αυτά που θα δουν στη χώρα μας. Αυτά έχω να πω, κύριε Μπάμπη μου. Δεν πάει άλλο η κατάσταση. Βασίλη, σε ευχαριστώ για την παρέα. Να είστε καλά. Μεγάλη μου τιμή. Ξεπεράσαμε τον χρόνο μας. Μεγάλη μου τιμή που μίλησα στο ραδιόφωνο σου. Την αγάπη μου σε όλους τους υπηρώτες, σε όλους τους ομογενείς, τους οικονομικούς μετανάστες, σε όλα τα κράτη που είναι διάσπαρτοι υπηρώτες. Το κεφάλι ψηλά στους αγρότες μας που παλεύουν με τα στοιχεία της φυσίας να επιβιώσουν. Τους ελεύθερους επαγγελματίες που του ζητάνε να προκαταβάλουν το 70% επί του τζίρου, αν είναι δυνατόν. Πώς βρε, κύριε Τσίπρα, θα πάει μπροστά η οικονομία? Πας να χτυπήσεις τον ελεύθερο επαγγελματία? Τι πρόγραμμα υπάρχει σε αυτόν τον τόπο? Ας επικρατήσει, πιστεύω, έστω και την ίστατη στιγμή λογική. Η συνένεση να αφήσει τους εγωισμούς ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης να κάτσουν κάτω. Τώρα είναι η στιγμή να γίνει μια κυβέρνηση Εβραίου πέλματος, όπως λέει και ο πρόεδρος μας, για να υπάρχει ένας ειλικρινής διάλογος και με τους θεσμούς και να πούμε επιτέλους στον πολίτη την αλήθεια. Για να κάνει και αυτό στα κουμάντα του κάθε οικογένεια. Δεν μπορεί καμία οικογένεια τώρα να κάνει οικονομικό προϋπολογισμό. Ούτε σχέδιο ούτε τίποτα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Το κεφάλι ψηλά σε όλους.